Χάος επικράτησε στην μπλε ομάδα λίγο πριν από το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor, με την Ελευθερία και τον James, ειδικά, να προχωρούν σε έναν αδιανόητο καυγά με αφορμή το γεγονός, ότι θα την ψήφιζε για αποχώρηση. Όλα ξεκίνησαν, όταν ο James ζήτησε από όλους τους συμπαίκτες του να είναι παρόντες σε μια κουβέντα, που ήθελε να ξεκινήσει, ώστε να μην υπάρξουν κόντρες στο συμβούλιο και να παρουσιαστεί εκ νέου μια άσχημη εικόνα μπροστά στην κόκκινη ομάδα, κάτι που είχε συνεννοηθεί νωρίτερα με τον Αλέξη Παπά, ο οποίος έψαχνε να βρει ποιος δημιουργεί το αρνητικό κλίμα στους μπλε. Ο James είπε ότι θα ψήφιζε την Ελευθερία για αποχώρηση, με την ίδια να αντιδρά, ενώ ενδιάμεσα ο Νίκος, που κέρδισε την ατομική ασυλία, είπε πως ο Αλέξης είναι από τους πιο αδύναμους αγωνιστικά στους άνδρες. Η Ελευθερία και ο Αλέξης απάντησαν στον James και του είπαν ότι αυτός δημιουργεί τις εντάσεις, ενώ στον χορό μπήκε και η Μαριαλένα, η οποία επιτέθηκε μεταξύ άλλων και στην Άννα Μαρία, κατηγορώντας τη για όσες φορές έχει αλλάξει άποψη ανάλογα με τη στρατηγική, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι δεν ψηφίζει εδώ και καιρό τον Αλέξη, παρότι η τριάδα είχε επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι θα τον ψήφιζε σε κάθε ψηφοφορία. Η κουβέντα πέρασε σε παρελθοντικές καταστάσεις, ακόμη και για την εποχή, όπου υπήρχαν διάσημοι και μαχητές, αφού ο James δεν δίστασε να αναφερθεί στη στρατηγική της Ελευθερίας, υπενθυμίζοντας την αναφορά του Αλέξη περί φλερτ από την πλευρά της τραγουδίστριας. Αυτό έκανε έξαλλη την Ελευθερία, που σύντις άλλη σχολίασε το γεγονός της υπεράσπισης της Άννας Μαρίας από τους δύο φίλους της, ενώ εκείνη κανείς δεν μπήκε στον κόπο να την υπερασπιστεί. Ο καυγάς της Ελευθερίας με τον James στο Survivor Test. Θα τους πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Σε ένα ξέσπασμα προχώρησε στο Survivor ο Αλέξης Παπάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην τριάδα των James, Νίκου και Άννας Μαρίας επισημένοντας ότι θα τους πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Ο παίκτης της μπλε ομάδας παραδέχτηκε μπροστά στην κάμερα ότι η απόδοση του ήταν μειωμένη στο αγώνισμα ασυλίας, καθώς θα ήθελε να δει τους συμπαίκτες του αυτούς υποψηφίους προς αποχώρηση, ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια τακτική με εκείνους, όταν ήθελαν να διώξουν κάποιον ανεπιθύμητο. Ο Αλέξης, κάπως έτσι, θεωρεί πως έχει επιτέλους την ευκαιρία να τους διώξει, καθώς είναι βέβαιος πως τουλάχιστον ένας εκ της τριάδας θα ψηφιστεί, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ο Μπάρτζης, αφού κέρδισε την ατομική ασυλία. I'm doing it.